Είμαι η Δήμητρα και αυτό είναι το Makeup is not a crime. Στο σημερινό επεισόδιο θα κάνουμε ένα μακιγιάζ αυτό εδώ που βλέπετε, καθόλου ανοιξιάτικο, καθόλου καλοκαιρινό, με νέα προϊόντα που έχω αγοράσει τον τελευταίο καιρό. Όπως σας λέω ξανά και ξανά, όταν αγοράζω νέα προϊόντα θέλω να τα δοκιμάσω, θέλω να τα ξεκοκαλίσω προτού σας τα δείξω και προτού σας πω τη γνώμη μου, είτε είναι θετική είτε είναι αρνητική. Να τονίσω εδώ ότι όταν δεν μου αρέσει ένα προϊόν, δεν σημαίνει ότι δεν μου αρέσει όλο το brand ή δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να αρέσει σε εσάς. Θέλω να μου γράψετε από κάτω ποια προϊόντα εσείς έχετε αγοράσει τον τελευταίο καιρό, ποια έχετε ξεχωρίσει ή ακόμη και ποια προϊόντα θα θέλετε να δοκιμάσω. Λοιπόν, πάμε στο βίντεο. Λοιπόν, ξεκινάμε. Το μακιγιάζ έχω ενυδατώσει το πρόσωπό μου, δεν έχω κάτι καινούριο από primer να σας δείξω και πάμε στο foundation. Σας είχα πει ότι έχω βρει ένα καινούριο foundation το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ και το δοκιμάζω εδώ και αρκετό καιρό. Το έχω χρησιμοποιήσει σε διάφορα βίντεο που έχω κάνει τώρα τελευταία και πάρα πολύ μου λέτε πόσο πολύ σας αρέσει η επιδερμίδα μου, ότι φαίνεται πάρα πολύ ωραία. Παρόλο που η επιδερμίδα μου το τελευταίο καιρό δεν είναι και στα καλύτερά της, έχω βγάλει αρκετή ακμή. Το foundation λοιπόν που χρησιμοποιώ είναι από Charlotte Tilbury, το Airbrush Flawless Foundation, είναι αυτό εδώ. Το έχω στην απόχρωση 5,5 Natural, είναι λίγο ανοιχτό για τα δικά μου δεδομένα, για αυτό που θα ήθελα εγώ και επίσης είναι λίγο κίτρινο. Το αγόρασα το Cult Beauty, θα βρείτε κάτω όλα τα link, κανένα από αυτά δεν είναι affiliated, δηλαδή από κανένα link δεν παίρνω χρήματα. Η συσκευασία του είναι πανέμορφη, κλασικό χρυσό της Charlotte Tilbury, έχει αυτό εδώ αυτή την αντλία, πανέμορφο. Είναι πάρα πολύ καλυπτικό foundation, θεωρώ ότι είναι το πιο ωραίο foundation που έχω χρησιμοποιήσει ποτέ στη ζωή μου. Έχει εκθρονίσει για τα καλά το La Mer, το οποίο ξέρετε πόσο το αγαπώ. Συνδυάζεται εκπληκτικά με το Hollywood Flawless Filter από Charlotte Tilbury, που σας έχω δείξει σε προηγούμενο βίντεο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Το ανακοινώ πάρα πολύ καλά. Όπως σας είπα, δεν είναι η καλύτερη απόχρωση για εμένα. Μου είναι πολύ δύσκολο να καταλάβω ποια είναι η σωστή απόχρωση για εμένα. Θέλω να πάω στο εξωτερικό από κοντά να δω τις αποχρώσεις. Λοιπόν, κάνω βάζω ένα pump και αυτό αρκεί. Και κοιτάξτε, βουτώ το δάχτυλό μου μέσα, παίρνω αυτή την ποσότητα, κάνω έτσι και κοιτάξτε πόσο ωραία απλώνεται. Απλώνεται πάρα πολύ καλά. Συγκεκριμένο. Συνήθως το απλώνω πρώτα με τα δάχτυλά μου και μετά παίρνω ένα foundation brush. Εγώ χρησιμοποιώ από Real Techniques το 200, το κλασικό που έχω, και αρχίζω και μπλεντάρω. Ξέρω ότι φέρνουμε σαν φαντασματάκια αυτή τη στιγμή και το έχουν τονιστεί μαύρη κύκλη, επειδή είναι πιο ανοιχτό το foundation. Οξυδώνεται ελαφρώς, δηλαδή γίνεται λίγο πιο σκούρο όσο περνάει η ώρα. Εάν θέλετε παραπάνω κάλυψη, βάλτε περισσότερο. Εγώ ξέρετε ότι δεν μου αρέσει να έχω 100% κάλυψη, οπότε βάζω λίγο και μετά το απλώνω πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, παίρνω και ένα beauty blender, είναι κάτι το οποίο το κάνω πάντα και σπρώχνω προς τα μέσα το foundation, ώστε να μην υπάρχει περίσσιο προϊόν επάνω στο πρόσωπό μου. Το συγκεκριμένο foundation έχει μια εκπληκτική φόρμουλα, δεν έχω ξαναδεί τέτοια φόρμουλα σε foundation. Παρόλο που είναι πάρα πολύ καλυπτικό, θα περίμενε κάποιος να είναι τρομακτικά βαρύ και να δείχνει το πρόσωπο κουρασμένο, να τονίζει τους σπόρους, τις λεπτές γραμμές, είναι σαν να διορθώνει όλα αυτά τα προβλήματα που σας είπα. Έχει πάρα πολύ καλή διάρκεια, εγώ είμαι μεικτή προς λιπαρή, δεν βλέπω λιπαρότητα, δεν το σετάρω με πούδρα και παρόλα αυτά δεν βλέπω λιπαρότητα. Φεύγει όμορφα κατά τη διάρκεια της ημέρας, το λατρεύω το συγκεκριμένο, απλά δεν έχω καταλάβει τις αποχρώσεις και θέλω να δω από κοντά όλες τις αποχρώσεις για να αποφασίσω ποια είναι αυτή που μου ταιριάζει πολύ καλά. Η 5,5 Natural. Σε αυτό το σημείο βάζω primer στα μάτια, δεν θα σας πω πάλι για το primer που βάζω, είναι το κλασικό, το Ebony και το Potion. Πάμε τώρα σε concealer. Ξέρετε ότι είμαι βλαμμένη με το Shape Tape από Tarte. Είναι το concealer το οποίο για μένα είναι ή ήταν μέχρι τώρα το καλύτερο concealer που έχω δοκιμάσει ποτέ στη ζωή μου. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς αυτό το concealer. Μέχρι που δοκίμασα αυτό εδώ, το μικρούλι concealer. Το συγκεκριμένο concealer είναι από Shiseido και λέγεται Synchro Skin Cell Refreshing Concealer.
Το έχω στην απόχρωση 203 Light. Το συγκεκριμένο concealer καθώς και το αντίστοιχο foundation αυτής της σειράς έχουν συζητηθεί πάρα πολύ και έχουν πάρει πολύ καλές κριτικές. Ήθελα λοιπόν να το δοκιμάσω κι εγώ. Είχα πάει στα Άττικα μία μέρα και το δοκίμασα για να δω και τις αποχρώσεις περισσότερο και είχα πάθει αμόκ όταν το δοκίμασα. Έχει αυτό εδώ το μπουρτσάκι, το οποίο είναι λίγο περίεργο και να πω την αλήθεια προτιμώ αυτό από Tarte που ήταν πιο μεγάλο, αλλά δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Πώς θα περιέγραφα αυτό το concealer? Είναι ένα καλυπτικό, αρκετά καλυπτικό concealer, ενυδατικό, δεν μπαίνει σε λεπτές γραμμές, δεν ξηραίνει τα μάτια από κάτω, δεν είναι βαρύ. Είναι από ένα πράγμα που δεν μου άρεσε στο Shape Tape, ήταν ότι φαινόταν αρκετά βαρύ μερικές φορές. Πράγμα το οποίο δεν ισχύει με αυτό εδώ το concealer. Είναι ένα εκπληκτικό concealer, είναι αρκετά ακριβό. Βάζουν όμως πάρα πολύ συχνά εκπτώσεις και στα Sephora, αλλά και στα Attica που μπορείτε να το βρείτε. Θα σας πρότεινα να του ρίξετε μια ματιά αν ψάχνετε ένα καλυπτικό concealer. Δεν είναι το super καλυπτικό concealer, αλλά είναι αρκετά καλυπτικό. Ρίξτε το μια ματιά, να πάτε να το δοκιμάσετε, πριν το αγοράσετε φυσικά. Πάμε να το βάλουμε. Λοιπόν, το χρησιμοποιώ και αυτό πάρα πολύ καιρό. Δεν χρειάζεται να βάλω την τρελά μεγάλη ποσότητα. Παίρνω το Beauty Blender και αρχίζω και μπλεντάρω. Πάμε να χρησιμοποιήσω και τα δάχτυλά μου που πάντα μου αρέσει να χρησιμοποιώ. Λοιπόν, αυτό είναι το αποτέλεσμα με το concealer από Shiseido. Ναι, αυτό. Μπαίνει στα αγαπημένα. Έκανα τα φρύδια μου off camera, δεν σκοπεύω να πάρω καινούριο προϊόν για τα φρύδια μέχρι να βάψω ξανά τα μαλλιά μου και να κάνω αντάβιες, γιατί δεν θα ταιριάζει, θα πάρω μια λάθος απόχρωση, γιατί αυτή τη στιγμή χρησιμοποιώ πιο σκούρα απόχρωση σε σχέση με αυτή που χρησιμοποιώ όταν βάφω τα μαλλιά μου ή όταν κάνω αντάβιες. Λοιπόν, πάμε να ζεστάνουμε λίγο αυτό το πρόσωπο και θα χρησιμοποιήσω Πονάς αυτή εδώ την παλέτα, την οποία σας την είχα δείξει στο φυσικό μακιγιάζ και μου στείλετε πάρα πολλά μηνύματα ότι θέλετε να δείτε περισσότερα για αυτή. Τη συγκεκριμένη την έκανε δώρο μία φίλη μου, η Χαρά. Γεια σου, Χαρά. Είναι η Fess Palette Hot Nights από NARS, η οποία περιέχει ένα bronzer, ένα highlighter και μερικές σκιές. Όπως σας είχα πει και στο φυσικό μακιγιάζ που σας την είχα δείξει τότε, έχουν μια σατινέ υφή που προσωπικά θεωρώ ότι κολλαγεύουν πάρα πολύ το πρόσωπο. Λοιπόν, θα πάρω τώρα ένα πινέλο από MAC το 135S, είναι αυτό εδώ το πινέλο που σας το δείχνω και ξαναδείχνω, το αγαπημένο μου, και θα πάω στο bronzer, αυτό εδώ, μανίχι έτσι λέγεται, θα βουτήξω μέσα και θα ζεστάνω το πρόσωπό μου. Τέλος με τον bronzer, θέλω να σας πω κάτι. Αντιμετωπίζω ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, όπως το ξέρετε, τα λευκά μαλλιά. Εγώ περιμένω να ανοίξουν τα κομμωτήρια ώστε να φτιάξω τα μαλλιά μου στον hair colorist μου. Επειδή λοιπόν περιμένω να φτιάξει τα μαλλιά μου ο hair colorist μου, γεια σου Φώτη, σ' αγαπώ. Τα μαλλιά μου είναι κάτασπρα και βάζω πάρα πολύ σπρέι για να κάνω τα βίντεο μου. Με αποτέλεσμα να έχω γεμίσει παντού σπρέι. Εδώ πριν είχα σπρέι, γενικά βρίσκω όπως βρήκα στη μύτη μου πριν. Οπότε αν δείτε κάτι μαύρο περίεργο επάνω μου, συγγνώμη, είναι το σπρέι. Πάμε τώρα σε ρούζ. Είναι ένα από MAC, το Burnt Pepper. Είναι ένα κοκκινοπό κεραμιδί που είναι πάρα πολύ όμορφο. Θα πάω σε ένα πινέλο MAC, το 129S. Αρχίζει και σβήνει, σβήνονται τα γράμματα. Θα βουτήξω μέσα και κάνω και λίγο εδώ στο χέρι μου, ώστε να φύγει η περίσσια πρώτα και το βάζω. Το ρούζ αυτό δίνει λίγο το αποτέλεσμα της υγείας, αλλά θέλει πολύ προσοχή γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να βγεις κλόουν με αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο και γενικά τα ρούζ από MAC είναι σταθερή αξία.
Το συγκεκριμένο το πήρα όταν είχε μείον 50 η MAC. Highlighter δεν έχω να σας δείξω καινούργιο. Το συγκεκριμένο που είναι στην παλέτα αυτή εδώ από NARS είναι αρκετά σκούρο για μένα αυτή τη στιγμή και ειδικά με αυτό το foundation. Οπότε έβλα λίγο cookie από Benefit, το οποίο είναι για μένα από τα, αν όχι το αγαπημένο μου πλέον highlighter, ένα από τα top highlighter που υπάρχουν. Και πάμε στα μάτια. Στα μάτια έχω να σας δείξω την NARS αυτή εδώ, την παλέτα που σας έδειξα πριν. Έχω να σας δείξω μία Laura Mercier παλέτα, την Parisian Nudes Eyeshadow Palette. Είναι αυτή εδώ η παλέτα, η οποία έχει αυτές εδώ τις αποχρώσεις μέσα. Και έχω να σας δείξω και αυτό εδώ το μολύβι από Charlotte Tilbury. Η Charlotte Tilbury έχει βγάλει αυτά μολύβια, τα ψιλοτζάμπο φάση, μεγάλα εννοώ μολύβια. Μη σχολιάσετε το ξύσιμο αυτό, είναι το ξύσιμο, δεν έχω ξύστρα για αυτό το μολύβι. Λοιπόν, έχει βγάλει κάποια μολύβια και σου λέει ότι π.χ. αυτή η απόχρωση ταιριάζει στα καφέ μάτια, η άλλη απόχρωση ταιριάζει στα πράσινα, η άλλη στα μπλε κτλ. Εγώ έχω πάρει τη μελιτζανή απόχρωση του αμέθιστου, η οποία λέει ότι ταιριάζει στα πράσινα μάτια. Βέβαια, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, οπότε πήρα αυτή την απόχρωση. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Θα πάρω ένα flat Penelope Morphe και θα πάω σε αυτή εδώ την απόχρωση από την Laura Mercier παλέτα, στην Delicate, Delicate. Και θα τη βάλω σε όλο μου το κινητό βλέφαρο και πιο πάνω για να σετάρω το primer που είχα βάλει πριν. Είναι μια πάρα πολύ ωραία απόχρωση για να σετάρεις. Έχω όρεξη να κάνω ένα σμόκι σήμερα. Θα πάρω το μολύβι αυτό από Charlotte Tilbury και θα το βάλω άτσαλα σε όλο το μάτι. Μου κόπηκε. Χριστέ μου, τι θα κάνω. Κόπηκε η μύτη και δεν έχω ξύστρα. Την κόλλησα κάπως. Λοιπόν, θα παραμείνω έτσι, γιατί μου έχει κοπεί η μύτη και δεν έχω ξύστρα αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι είχα, αλλά δεν ταιριάζει. Το συγκεκριμένο μολύβι είναι πάρα πολύ ενυδατικό. Αν έχεις λιπαρά μάτια, λιώνει αρκετά θα έλεγα. Θα πάρω αυτό το blending brush από MAC και θα αρχίζω να μπλεντάρω το μολύβι για να απλωθεί. Λοιπόν, τι κάνω τώρα. Παίρνω αυτό το πινέλο, ένα flat και βουτάω μέσα εδώ στη μυτούλα που έχει κοπεί. Είναι πάρα πολύ υγρό το συγκεκριμένο μολύβι, με αποτέλεσμα να μπορώ να το απλώσω και με πινέλο. Και το πλώνω σε όλο το βλέφαρο, προσπαθώντας να κάνω μια μικρή μυτούλα προς τα έξω. Αυτό το μολύβι είναι πάρα πολύ ωραίο. Το μοναδικό πράγμα που δεν μου αρέσει είναι ότι είναι πάρα πολύ υγρό και στα δικά μου λιπαρά μάτια, ακόμα και όταν βάζω primer και το σετάρω, δεν στέκεται για πάρα πολλές ώρες. Παρ' όλα αυτά, σε ξηρά βλέφαρα πιστεύω ότι είναι υπέροχες αποχρώσεις αυτές. Έχω δει και από κοντά και τα υπόλοιπα και τις υπόλοιπες αποχρώσεις και είναι πραγματικά μαγικές. Γιατί δεν ξέρω αν το βλέπετε, έχουν αυτή εδώ τη λάμψη μέσα που είναι πάρα πολύ όμορφη. Αλλάζουν λίγο τα πλάνα μου επειδή χάλασε το μολύβι και θα πάω σε αυτή εδώ την απόχρωση από την παλέτα της NARS που είναι η Black Sand και θα πάω με αυτό το blending brush από MAC, βουτάω μέσα και σετάρω το μολύβι. Με το ίδιο πινέλο, το τεινάζω λίγο, θα πάω σε αυτή εδώ την απόχρωση που λέγεται Paradise. Τεινάζω και μπλεντάρω λίγο εδώ τις άκρες, επειδή δεν έβαλα transition color, για να φαίνονται πιο μαλακές. Θα πάρω το flat pinello που είχα χρησιμοποιήσει πριν για να πάρω προϊόν από το μολύβι της Charlotte Tilbury και με ό,τι έχει μείνει επάνω θα πάω σε αυτή εδώ την κοκκινοπή απόχρωση που ονομάζεται Maeva. Βουτάω μέσα, τεινάζω και με πάρα πολύ προσοχή θα βάλω λίγο σκιά κάτω εδώ στις κάτω βλεφαρίδες.
Οι σκιές αυτές της παλέτας είναι πραγματικά εκπληκτικές. Άμα τη βρείτε, σας τη συστήνω, είναι πάρα πολύ ωραία παλέτα. Το πλάνο μου ήταν να βάλω και στο waterline, εδώ μέσα, αυτό εδώ το μολύβι, αλλά δεν θα το κάνω, φαίνεται. Οπότε θα πάρω ένα άλλο μελιτζανί μολύβι που έχω, που είναι το Strong Wild από MAC. Να σας κάνω και ένα swatch, το κάνω εδώ. Αυτό είναι έτσι και θα το βάλω εδώ. Βάζω μάσκαρα, βάζω βλεφαρίδες και επιστρέφω. Λοιπόν, επέστρεψα, έβαλα βλεφαρίδες, έβαλα και μάσκαρα, βλεφαρίδες κλασικά Ardell, μάσκαρα κλασικά Paradise Ecstatic, έβαλα και λίγο κάτω μάσκαρα. Θα πάρω πάλι το blending brush, θα βουτήξω πάλι στην κεραμιδή αυτή σκιά που είχα βάλει πριν, κάτω από το μάτι, τεινάζω και θα τονίσω λίγο περισσότερο τις κάτω βλεφαρίδες μου. Δεν έχω χρησιμοποιήσει σχεδόν καθόλου τη Laura Mercier παλέτα, ίσως σε κάποιο άλλο βίντεο. Θα βάλω λίγο highlighter τώρα στην εσωτερική γωνία εδώ, ώστε να έχω μία λάμψη και λίγο κάτω από το φρύδι. Πάμε τώρα στα χείλη. Έχω αρκετά πράγματα να σας δείξω, αλλά θα σας δείξω ένα προϊόν αυτή τη φορά, που πιστεύω ότι ταιριάζει πάρα πολύ με το συγκεκριμένο look. Είναι ένα lip cream από Patrick Ta, είναι αυτό εδώ και είναι στην απόχρωση στις Unapologetic. Είναι ένα, φανταστείτε, ένα υγρό κραγιόν, το οποίο δεν στεγνώνει 100%. Έχει πάρα πολύ μεγάλη ένταση, είναι πάρα πολύ πηχτό, δεν είναι καθόλου κολλώδες, δεν κολλάει καθόλου. Είναι υπέροχα αυτά εδώ τα κραγιονάκια. Έχουν πάρα πολύ καλή διάρκεια, δεν φεύγει με τίποτα. Εγώ γενικά που τίνω να διατηρώ τα κραγιόν επάνω στα χείλη μου και να μην φεύγουν όταν τρώω ή κατά τη διάρκεια της ημέρας. Με αυτό εδώ το βάζω και το έχω μέχρι αργά το βράδυ. Είναι πάρα πολύ όμορφη η συσκευασία του. Το ανοίγεις, είναι έτσι, έχει αυτό εδώ το βουρτσάκι. Μυρίζει λίγο σαν αυτά τα κραγιόν που βάζεις και νιώθεις λίγο να σε τσιμπάει κάτι. Και με αυτό εδώ νιώθω ότι με τσιμπάει λίγο. Μπορεί να είναι και ιδέα μου, να είναι πλασίμπο αυτό. Τέλος πάντων, το έχω πάρει σε μια κλασική nude απόχρωση. Θα σας κάνω και ένα swatch για να το δείτε. Είναι αυτό εδώ. Πάρα πολύ όμορφο. Προτείνω να βάλετε ένα μολυβάκι στα χείλη πριν το χρησιμοποιήσετε. Εγώ θα βάλω από MAC το Wheel, το οποίο είναι το αγαπημένο μου. Θα σας κάνω και σε αυτό εδώ ένα swatch. Είναι αυτό εδώ. Είναι το κλασικό μολύβι που βάζω. Λοιπόν. Παίρνω το lip cream. Κοιτάξτε πόση ένταση έχει. Βάζω αρκετή ποσότητα, μετά παίρνω το δάχτυλό μου και κάνω tap tap tap. Και αυτό εδώ είναι το ολοκληρωμένο look. Πώς σας φαίνεται, για να είμαι ειλικρινής, δεν το πήγαινα προς τα εκεί, αλλά με τα τούτα και με εκείνα φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Σας έχω πει πάρα πολλές φορές, το είπα και στην αρχή του βίντεο, θα το ξαναπώ και τώρα. Εγώ όταν παίρνω καινούργια προϊόντα, τα δοκιμάζω προτού σας τα δείξω. Γιατί θέλω να σας πω πραγματικά το τι πιστεύω για αυτά. Πάμε μία γρήγορη. Λοιπόν, εκπληκτικό foundation, το αγαπώ. Είναι το πιο ωραίο foundation που έχω δοκιμάσει μέχρι τώρα στη ζωή μου. Δεν ξέρω, έχω το χορτευτεί. Δεν ξέρω πώς θα είναι το καλοκαίρι, αλλά σε αυτή τη φάση, θεωρώ ότι είναι το καλύτερο που έχω δοκιμάσει ποτέ. Το ίδιο ισχύει και με αυτό εδώ το concealer από Shiseido, το οποίο πλέον έχει αντικαταστήσει το Shape Tape που για μένα ήταν ορκιζόμουν σε αυτό, το αγαπώ. Το Rouge της MAC, κλασική αξία, δεν χρειάζεται να σας πω εγώ πράγματα για αυτά, ξέρετε είναι τρομερά. Η παλετίτσα από NARS, τρομερή, σας την συστήνω, είναι μια πάρα πολύ ωραία παλέτα, απλώνονται πάρα πολύ ωραία τα χρώματά της, η σατινέ αυτή φύ είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει, ειδικά για πιο όριμες ηλικίες. Λίγο το highlighter δεν είναι το αγαπημένο μου, αλλά παρόλα αυτά είναι μια τρομερή παλέτα για εμένα. Το μολύβι αυτό από Charlotte Tilbury είναι πανέμορφο, το προτείνω όμως για ξηρά βλέφαρα, όχι για λιπαρά, γιατί λιώνει, είναι πάρα πολύ υγρό. Πολύ όμορφες όμως οι αποχρώσεις, είναι τρομερές οι αποχρώσεις.
και το lip cream από Patrick Ta. Εντάξει, δεν υπάρχουν λόγια, το αγαπώ. Θέλω να πάρω και τις άλλες αποχρώσεις, αν και δεν έχουν τρομερή διαφορά. Λοιπόν, αυτά από εμένα. Ελπίζω να σας άρεσαν τα καινούργια προϊόντα που σας έδειξα. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και ασφαλείς. Μέχρι την επόμενη φορά, να περνάτε καλά. Γεια! Yeah.